Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Λαζαρίδη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου των Ελληνικών, του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, η πρώτη ερώτηση αφορά την ελληνική οικονομία και το χρηματιστήριο. Που το χρηματιστήριο είναι ο καθρέφτης μιας οικονομίας και κυρίως της χώρας μας μέσα σε αυτό το δύσκολο κομμάτι που λέγεται κρίση. Πώς ακριβώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Πάντα, βέβαια, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα υπάρχουν κάποια σημαντικά γεγονότα τα οποία στο χρηματιστήριο έχουν μεγαλύτερη σημασία. Το τελευταίο διάστημα το βασικό γεγονός ήταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως και το θέμα της υλοποίησης των προαπαιτούμενων της πρώτης φάσης, τα οποία επηρέασαν. Γενικά όμως μπορώ να πω και νομίζω έχει ενδιαφέρον να αποκρισταλωθεί ότι αν εξαιρέσει την πορεία των τραπεζών, από την αρχή του χρόνου η κεφαλαιοποίηση των μη τραπεζικών μετοχών είναι αυξημένη κατά 5%. Αυτό μας δίνει το σημάδι ότι οι μη τραπεζικές μετοχές μπορούν να οδηγήσουν το χρηματιστήριο σε υψηλότερα επίπεδα ή την εικόνα της οικονομίας προς τα έξω, ή το χρηματιστήριο είναι εικόνα προς τα έξω. Να βεβαίως, μας δώσουν κάποια καλύτερα δείγματα γραφής. Θα μπορούσα να προσθέσω κιόλας σαν δείγμα γραφής, μια και χρησιμοποιούμε τους δείκτες, ότι η απόδοση του δείκτη που έχουμε υιοθετήσει από το 2012 και παρακολουθούμε των Global Traders, τον λέμε, και αφορά τις εξαγωγικές εταιρείες που είναι μη τραπεζικές, είναι σημαντικά μεγαλύτερη φέτος από τον παγκόσμιο δείκτη των αναπτυσσόμενων αγορών. Οπότε είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει μια δυναμική και μια υγεία στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, κατ' εμέ, αν αποδεχτούμε τον καθρέφτη που είπατε και σωστά το είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω και στη συνέχεια, στην επόμενη ώρα, θα είναι για τους μικρομετόχους, γιατί έχουμε και πολλά τηλέφωνα και στο SBC. Αλλά πριν πάμε εκεί, είναι οι αγορές και το χρηματιστήριο στην Ελλάδα αυτή την ώρα η μόνη ίσως διέξοδος προς τους ξένους επενδυτές να προσελκύσουμε κεφάλαια και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας προς το εξωτερικό? Και ως κερδοφορία ένας επενδυτής ίσως. Είναι σίγουρα, αν όχι μόνη, μια σημαντική διέξοδος. Γι' αυτό και στην παρουσίαση που είχαμε σήμερα στο πλαίσιο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, έκανα δύο αναφορές. Μία στη μελέτη της ΑΙΟΣΚΟ, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιτροπών Κεφαλαίου Αγοράς, και η οποία έγινε κατ' εντολή των Υπουργών Οικονομίας των G20 και που ουσιαστικά καταδεικνύει το πώς σε διάφορες χώρες του κόσμου έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τα τελευταία 2-3 χρόνια τις κεφαλαίες αγορές για να χρηματοδοτήσουν είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε project υποδομών, που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Αλλά αντίστοιχα και στην πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακριβώς αυτό το στόχο έχει. Άρα το μεγάλο, νομίζω, θέμα για την, όχι μόνο για την ελληνική, αν και η ελληνική λόγω της δομής της έχει πολύ περισσότερες μικρομεσαίες εταιρείες, αλλά το έχει και πολύ άρα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, είναι πώς θα μεταφερθούν εμπόρια από την κεφαλαία αγορά ή πώς θα αξιοποιηθεί η κεφαλαία αγορά για να μεταφερθούν εμπόροι επενδυτικοί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια εποχή που παγκοσμίως, μετά την financial crisis, δηλαδή τη Lehman case που λέμε, όλοι οι regulators έχουν πιέσει τις τράπεζες για απομόχλευση. Είναι αυτό το οποίο λέμε ως ένα χρηματοπιστωτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως και ολόκληρη η Ευρωζώνη πλέον, όχι μόνο η δική μας χώρα. Γιατί μην κοιτάμε μόνο τα καθημά, να το βλέπουμε και λίγο παραέξω. Πολύ σωστή αναφορά. Θέλω να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί λύση. Αν είχε βρεθεί, θα είχε επιταχυνθεί και το ονομαζόμενο Capital Markets Union, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Δεν έχει βρεθεί λύση. Δηλαδή, ενώ το έχουμε το πρόβλημα και το αναφέρουμε και το αναφέρετε και εσείς, το αναφέρω και εγώ, μέσω των κεφαλαιαγορών της μεταφοράς πόρων στις μικρομεσαίες, πραγματική λύση, λόγω ακριβώς του μεγέθους τους, δεν έχει βρεθεί. Και γι' αυτό και υποστηρίζουμε τη λειτουργία των listed funds στην Ελλάδα. Χρηματιστήριο, ελληνικό χρηματιστήριο στην μετά ανακεφαλαιοποίηση εποχή. Μπορούμε να το περιγράψουμε, είναι νωρίς ακόμα, πιστεύετε? Αν και ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή τη διαδικασία. Προφανώς μπορούμε να το περιγράψουμε με αισιοδοξία. Είναι σίγουρα νωρίς. Για όλη την πορεία της οικονομίας, σημαντικό επόμενο milestone είναι πότε θα περάσουμε στην εποχή
της αξιοποίησης της ποσοτικής χαλάρωσης και στην Ελλάδα του Ντράγκη. Νομίζω αυτό ήταν και το κεντρικό σημείο που κέρδισε το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για να μπουν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και θα είναι κομβικό σημείο για την πορεία της οικονομίας, ναι, για την επιτάχυνση. Όταν τελειώσει και η πρώτη αξιολόγηση, δεν θα υπάρχει λόγος να μην είμαστε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Στο οποίο είμαστε ίσως η μοναδική χώρα μαζί με την Κύπρο, που έχει άλλα προβλήματα. Τελειώνουμε με το δικό της πρόγραμμα, αλλά είμαστε μέσα εκτός. Κάτι τελευταίο έχει κάνει το ελληνικό χρηματιστήριο κινήσεις που αφορά κυρίως τους μικροεπενδυτές. Αναφέρομαι στα capital controls. Στο να έρθουν τα capital controls προκειμένου να συμμετάσχουν και με το υφιστάμενο χρήμα, όχι μόνο με φρέσκο χρήμα, σαν επένδυση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Καταρχάς, η διαδικασία των ανακεφαλαιοποιήσεων εκ του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, και το λέω γιατί είναι μπροστά η Εθνική και η Τράπεζα Αττικής, δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς. Δηλαδή, για τα λεφτά, για συμμετοχή σε νέες μετοχές, δεν υπάρχει ο περιορισμός. Τώρα, στο κομμάτι το αν έχει κάνει κινήσεις το χρηματιστήριο ή όχι, η κεντρική πρωτοβουλία από πλευράς φορέων είναι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας Ελλάδος. Εμείς έχουμε κάνει σημαντική δουλειά υποστηρικτική προς αυτούς τους φορείς για τις διάφορες διαπραγματεύσεις που κάνουν με την ECB. Σαν μια αίσθηση, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αίσθηση, ξέρουμε πότε μπορεί να γίνει αυτή η άρση, γιατί πολλοί είναι μικροεπενδυτές που και μας στο SBC μας ρωτούν συνεχώς. Πότε προβλέπετε ίσως. Σε επίπεδο προετοιμασίας, νομίζω ότι είμαστε οριμότερα από ποτέ, και οριμότερα στο συζητήσεων, νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ, αλλά δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω στο θέμα. Κινήσεις πάντως έχουν γίνει, αυτό νομίζω αφορά περισσότερο το ως μήνυμα στους μικροεπενδυτές. Κύριε Λαζαρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ.